2018, τη μέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, τι δημιουργεί. Μια γνώμη, μια γνώμη. Ο κυρός Πύλη, όπως εμφυλίστηκε, είχαμε καταθέσει ως το Συμβούλιο σε λίγο μια πρόταση σε ένα πρόγραμμα που προέρχονται γονείς που ακούσουν να δημιουργεί ολοκληρία. Το έργο το οποίο είναι της ενότητας πληροφορίων από Ναβρινού και Κουνάρα, σαν Σάκο Κουνάρα, γύρω στα 7 χιλιόμετρα δρόμου. Στην αξιολόγηση που έγινε, ήταν πρώτο πάκελο τη αξιολόγηση, άρα λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα έρθει και η ένταξη. Αυτό για να γνωρίζουμε ότι η βαθμολογία που υπήρχε και μα χρησιμοποιήθηκε ήταν το πρώτο έργο που προπόνησε σε αξιολόγηση. Ευχαριστούμε. Πριν προχωρήσω στην ημερήσια διάταξη, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση ω πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στο ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος μέσα στο κάστρο ξεκίνησε το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια έκθεση κεραμικής μέσα στο ναό. Εμείς ως Δήμος είχαμε πάρει μία απόφαση ότι θα γίνει υπό την αιγίδα μας η εκδήλωση στο κάστρο και όχι στο ναό, μέσα στο ναό. Επειδή το Υπουργείο προχώρησε και συγκεκριμένα η προϊσταμένη της των αρχαιοτήτων, η κυρία Μιλίτση, προχώρησε στην έκθεση, προχώρησε στην διαδικασία και στα εγγένεια της έκθεσης. Πριν από την έκθεση, παρέστηνε εγώ και οι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι της Τοπικής Συνότητας Πύλου με σκοπό να αποτρέψουμε με κόσμια διαδικασία, καταθέτοντας μία επιστολή που επί της ουσίας έλεγε ότι δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε να γίνει η έκθεση μέσα στο ναό. Της ανέφερα συγκεκριμένα ότι αυτά που κατηγορούμε στην Αγία Σοφιά με τον Ερντογάν δεν μπορούμε να τα κάνουμε και στο ναό. Μου αντέτεινε ότι σύμφωνα με τον νόμο 3028 του 2002 είναι θέμα δικό της, είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτή αποφασίζει. Εκτιμώ ότι ήταν λάθος. Προχώρησε στα εγγένεια. Η έκθεση αυτή θα είναι μέχρι τις 30 Οκτώβρη. Από τις 11 που ξεκίνησε, θα είναι μέχρι τις 30 Οκτώβρη. Και επίσης, στη διαδικασία, στη συνομιλία που κάναμε, της ανέφερα ότι γιατί επικαλέστηκε κάποιο φόρτο εργασία και δεν ενημέρωσε τον Μητροπολίτη, αυτό είναι θέμα δικό της, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει όσον αφορά στα ερμηνεία, της ανέφερα ότι το κάστρο της Μεθόνης καταραίει, που εκεί θα πρέπει να φροντίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και να εστιάσει, και καθώς επίσης και το Μεσογειακό Ιδεολογείο, το οποίο εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει, έχει υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα με την αναστήλωσή του και βλέπουμε από κάτω παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σακαράκια και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και τρακτέρ κάθε είδους και φορτηγά. Μου υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσουν διαδικασίες και όσον αφορά την αναστήλωση των μνημείων αυτών και προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε ένα ψήφισμα ότι δεν επιθυμούμε να γίνονται εκθέσεις στο συγκεκριμένο μνημείο και όπου αλλού χρειαστεί. Ο κ. Δήμαρχος. Καταρχήν, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφέρουμε λίγο το χρονικό αυτής της έκθεσης. Όπως είναι ήδη γνωστό, η φορεία αρχαιοτήτων οργανώνει στο ετός του Ιερού Ναού του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου μια έκθεση κεραμικών με τη κυρία Μουνελά Δυνακατών, η οποία όταν κοινοποιήθηκε η πρόσκληση πριν νομίζω 15 περίπου μέρες σε εμάς και στη Μητρόπολη και σε άλλους καλεσμένους για τα γένεια, υπήρχε άμεση αντίδραση της Μητρόπολης Μεσημείας με επιστολή που έστειλε στην ΕΦΑ Μεσσηνίας που εξηγούσε τους λόγους ότι δεν επιθυμεί και δεν θέλει να εντός του ναού να γίνονται αυτού του είδους οι εκθέσεις. Την ίδια στιγμή υπήρχε, σε εμάς κοινοποιήθηκε το έγγραφο, την ίδια στιγμή υπήρχε δική μου ως δημάρχου επιστολή προς την κυρία Μιλίτση κοινοποίηση στην Μητρόπολη που ζητούσαμε αναβολή της εκδήλωσης και σε ένα άλλο τώρα εντός του κάστρου όπως είχαν αποφασίσει να γίνει αυτή είναι πραγματικά η σημαντική έκθεση που έχει να δώσει και στην τέχνη και στον τόπο.
εγγράφος καταρχήν στους λόγους που ο Μητροπολίτης έφερε σε εγγράφος, αλλά και αντιδράσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει από την τοπική κοινωνία της περιοχής. Τελικά ούτε το ένα ούτε το άλλο έγινε πράξη. Η κυρία Μιλίτη συνέχισε την υλοποίηση της έκθεσης. Εγώ προσωπικά ως δημαρχός δεν συμμετείχα και κανείς από επίσημα από το ΚΟΜΑΣ, πλάς που με είχαν καλέσει. Οφείλω να πω ότι στην ίδια φάση δημοτικού συμβούλου είχαμε πάρει και εκκρίναμε και δαπάνες για εκδηλώσεις με το Υπουργείο που ήταν ή έγινε χθες το καρποδιστριακό τα Αγένεια, όπου ο Δήμος συμμετείχε, συμμετέχει και παραδόθηκε το κτίριο στην χρήση του κοινού από την εφορία του Τίτλου. Και στις 25 Αυγούστου έχουμε και τα Αγένεια του Μουσείου, θα πάρει σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Σπύρη. Να ανοίξω μια παρακολουθή πάλι να πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει άμεσα αυτή η έκθεση να σταματήσει να λειτουργεί. Οι κύριες πληροφορίες είναι ότι δεν θα ανοίξει ποτέ. Έχω μιλήσει και με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Στρατή, και με την κυρία Γραμματέα, την κυρία Βλαζάκη και με όλους τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι θεωρούν ότι κακώς βγήκε αυτή η εξέλιξη σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι και σημαντικό με την έννοια πώς να γίνει σε ένα άλλο χώρο. Έχουν επισημάνει στην κυρία Μιλίτση ότι πρέπει σιγά σιγά να σταματήσει να μην υπάρχει και να βρει άλλο χώρο ή να μην γίνει η έκθεση. Και οι πληροφορίες οι οποίες καταθέτω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η εντολή που έχουν δώσει κάτω πάντα πληροφορίες προφορικές και όχι γραπτές είναι η έκθεση να μην ανοίξει το επόμενο χρονικό διάστημα και να μαζευτούν και να φύγουν τα εκθέματα είτε για άλλο χώρο είτε να μην συνεχίσει να ανοίξει. Άρα λοιπόν, εμείς στο σκέλος που αφορά τη στήριξή μας στη συγκεκριμένη εκδήλωση, αναιρούμε αυτήν την εκδήλωση, δηλαδή τη στήριξη τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί γίνεται εκδήλωση του ναού που εκεί δεν υπήρχε ακόμα σχετική δημοτικού συμβουλίου. Και παράλληλα μπορούμε να ζητήσουμε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τον κύριο Πολιτισμού άμεσα να απομακρύνει τα ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, εγώ ως πρόεδρος προτείνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Ανακαλούμε την απόφαση για τη χρηματοδότηση των εγγενείων. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο ήταν λάθος, γιατί η έγκριση που δώσε φέτος το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν στο κάστρο της Φύλου, δεν ήταν στο ναό. Λοιπόν, και να βγάλουμε και ψήφισμα, μισό λεπτό κύριε Σεράφη, και να βγάλουμε, προτείνω να βγάλουμε και ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατηγορηματικά αντίθετο στη δημιουργία εκθέσεων, διοργάνωση εκθέσεων εντός του Ιερού Ναού Σωτήρος. Γενικότερα στο ναι, κύριε Σεράφη. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζαμε ότι θα γίνει στον Ιερό Ναό. Ο Δήμος το ήξερε. Και να μου δοθεί όλη η αδειογραφία που έχει γίνει με τον κυρία Μιλίτση, με τον τεχνικό διευθυντή της Καλαμάτας, να μάθω και εγώ τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ όμως έχω την απορία αυτή. Γνωρίζαμε πριν. Εμείς το ξέραμε πριν. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν το ξέραμε. Ο Δήμος το ήξερε. Η εισήγηση έγινε από την υπηρεσία. Άρα δηλαδή ο Δήμος δεν ήξερε τότε τίποτα. Ο Δήμος δεν ήξερε ότι θα γίνει μέσα. Δεν ήξερε. Το κομμάτι που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Ο κύριος Κόκκινος. Μια ερώτηση να κάνω. Εγώ σαν τοπικό σύμβουλο δεν θα είχα αντίρρηση να γίνει οπουδήποτε, αλλά επειδή δεν είναι στην αρμοδιότητά μας οι ναοί, νομίζω ότι είναι άμεση σχέση με αυτό που ανήκουν. Δηλαδή με τη Μητρόπολη που ανήκουν. Και η Μητρόπολη δεν θέλει, έτσι δεν είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Για να κάνω το σχετικό ναι, δηλαδή. Η Μητρόπολη δεν θέλει, αλλά επειδή εμεί. Συγγνώμη κύριε Δημάρχε. Επειδή έρχεται να το βιώσω το. Είναι απέτηση τη κοινωνία. Δεν πάμε στις παρυφές ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά. Είναι απέτηση της κοινωνίας και νομίζω ότι είναι και λογικό. Έτσι είναι σημαντικό. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια το θέτουμε, απλά ακούμε τον κόσμο που λέει τι γίνεται, τι κάνετε εκεί πέρα. Έτσι. Να διευθύνω. Ναι, ο κύριο. Ο συγκεκριμένο ιερό ναό, επειδή και εγώ το ψάξα μετά, παραμένει. Πού λέγεται. Όχι. Όχι, δεν το λέω. Όταν λειτουργεί, δεν είναι ενεργεία. Ναι, αυτό είναι. Παραμένει ενεργειακό ναό.
Εγώ αυτό, γιατί όταν φτιάχναμε την εκκλησία του Σπύρου εδώ και την Παναγία, λειτουργούσαμε στο κάτω. Τότε είχε βγει ένα φέτο το οποίο το όριζε ως νοριακό ναό, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα και γι' αυτό γίνονται και γάμοι στο κάτω. Δηλαδή γίνονται και γάμοι στο κάτω. Αυτή το πέρα δεν ήξερα, εγώ την έμαθα μετά στη διαδικασία. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ είναι ως ιερός ναός. Εγώ στο τύρο. Όλα αυτά έχουν τη σημασία του. Η γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού τη πολιτική ηγεσία σύστομη που εγώ μίλησα τι τελευταίε μέρε είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επικοινωνία με τον Μητρόπολη Μεσσηνία που είναι και ο διαχειριστή εισαγωγικά, ο λειτουργό του χώρου. Για να υπάρχει αυτή η επαφή. Ουδέποτε είναι επαφή από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι φαίνεται στον έγκο του Μητροπολίτη που έστειλε στην ΕΦΑ πριν οριστεί η έκθεση και έτσι πήγαν καραμπόλες στην διαδικασία της κατακλείδη. Θεωρώ ότι καλό θα είναι ότι γίνεται γενικό να υπάρχει μια συνεχόληση, αλλά επιτοπίζω εντός καθολικών ναών και γενικά ιερών χώρων οι οποίοι γίνονται λειτουργίες, καλό θα είναι.